Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial για το Lumion. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε μερικές γρήγορες πρακτικές και συμβουλές για την παραγωγή εξωτερικών σκηνών στο Lumion. Η επικοινωνία της τελικής μορφής του έργου που σχεδιάζετε με τον πελάτη σας είναι ζωτικής σημασίας, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο μερικές φορές. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να βρείτε τη σωστή οπτική που σας βοηθά να το κάνετε αυτό. Ευτυχώς, το Lumion περιέχει όλα τα εργαλεία που θα χρειαστείτε για να απεικονίσετε τις καλύτερες πτυχές των σχεδίων σας. Στο tutorial αυτό θα δούμε πώς να δημιουργήσετε ένα συναρπαστικό animation για να προβάλλετε αυτές τις ιδέες. Θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο αυτό για την παρουσίαση. Μπορείτε να ανοίξετε και εσείς το ίδιο αρχείο ή κάποιο παρόμοιο και να ακολουθήσετε τα βήματα μαζί μας. Έχουμε ήδη μερικά φυτά και κάποια έπιπλα στη θέση τους, αλλά ας πάμε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Στο παράδειγμα αυτό, θεωρούμε ότι το κτίριό μας βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή και θέλουμε να δείξουμε στο πελάτη μας ότι ο πίσω κήπος είναι μια όαση γαλήνης και ησυχίας, μακριά από τον θόρυβο του δρόμου. Έχουμε το κτίριο, τώρα πρέπει να φτιάξουμε λίγη ατμόσφαιρα. Ας ξεκινήσουμε. Ένας χώρος είναι τόσο συναρπαστικός όσο και οι ιδιότητες που συγκεντρώνει. Εκτός από τη χρήση διαφορετικών γωνιών κάμερας για τον καθαρισμό των κύριων σημείων θέασης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά, φώτα και ήχους για να βοηθήσουμε να μεταφέρουμε μια συγκεκριμένη διάθεση. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αποτυπώνουμε και βελτιώνουμε τις ιδιότητες του σχεδιασμού μας. Ας περάσουμε στη λειτουργία ταινίας και να δημιουργήσουμε ένα κλιπ. Η κίνηση που αναζητούμε πρέπει να είναι λεπτή και γαλήνια, χωρίς γρήγορα κοψίματα ή ξαφνικές κινήσεις. Μπορούμε να πλοηγηθούμε στο χώρο που θέλουμε να δείξουμε και να καταγράψουμε το σημείο εκκίνησης για την κάμερα. Τώρα θα προσαρμόσουμε λίγο την εστιακή απόσταση για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε καλό καδράρισμα και μετά θα κρατήσουμε την κάμερα ευθεία και σταθερή. Να αναφέρουμε ένα γρήγορο tip. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα W και S για να μετακινήσετε την κάμερα προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Ας το ονομάσουμε αυτό το καθοριστικό μας πλάνο. Αυτό θα δημιουργήσει το σκηνικό και θα αρχίσει να μεταδίδει τη διάθεση που ψάχνουμε. Για τη δεύτερη λήψη μας, θα καλύψουμε μια διαφορετική περιοχή της βεράντας, κάτω από τον πρόβολο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να μετατρέψουμε σε κλίση που φαίνεται από την κορυφή του κτηρίου, να ολισθαίνει και να βλέπει προς το εσωτερικό. Και για αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προεπιλογές της κάμερας. Εισάγουμε νέο κλιπ, τις προεπιλογές κάμερας, τοποθετούμε την κάμερα στο σωστό σημείο και προσαρμόζουμε τις γωνίες. Για να βεβαιωθούμε ότι η κίνηση δεν είναι πολύ γρήγορη, μπορούμε να βάλουμε το κλιπ να παίξει. Πράγματι, αυτό δείχνει τέλειο. Και για την τελική μας θέση κάμερας, θα πάμε με κοντινό πλάνο, που δίνει έμφαση στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε υψηλή εστιακή απόσταση, καθώς αυτό θα μας δώσει μια καθαρή και μη παραμορφωμένη προοπτική. Μπορούμε επίσης να το συνδυάσουμε και με μια ωραία κίνηση σκιάς ως σύντομο timelapse. Οι γωνίες μας είναι έτοιμες, οπότε τώρα είναι ώρα να προσθέσουμε κάποιο περιεχόμενο. Ας έχουμε κατά νου ότι οι δραστηριότητες που δείχνουμε στην εικόνα θα ορίσουν τη διάθεση. Έτσι, θα λέγαμε, ένας ήρεμος κήπος συνδυάζεται με ένα ανάλαφρο διάβασμα. Θα διαλέξουμε ένα μοντέλο από τη βιβλιοθήκη του Lumion για να καθορίσουμε τη σκηνή. Το Lumion έχει εκατοντάδες στατικά και κινούμενες φιγούρες που μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια σκηνή. Αλλά αφού πρόκειται να δημιουργήσουμε εδώ ένα μικρό κλιπ ταινίας, γιατί να μην επιλέξουμε ένα κινούμενο? Αυτή η κυρία φαίνεται να διασκεδάζει. Πράγματι, αυτό φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σκηνή μας με λίγη διακόσμηση, οπότε ας βελτιώσουμε το φόντο μας με λίγα δέντρα. Μπορεί να φανεί παράξενο στην αρχή, αλλά θα βάλουμε μερικά δέντρα στον κήπο, εδώ. Απλά για να πάρουμε αυτά που μας αρέσουν. Αλλά μετά θα χρησιμοποιήσουμε το Control και θα κάνουμε αριστερό κλικ για να επιλέξουμε την ομάδα. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε τον γκίσμο για να τα σμπρώξουμε πίσω από τον τοίχο και να τα τοποθετήσουμε εκεί που θέλουμε. Αυτό θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σκηνικό για την κύρια λήψη μας. Φαίνεται ότι κάτι κάναμε. Θυμηθείτε, σε ένα άλλο σεμινάριό μας μιλήσαμε για τη σημασία της καλής διαχείρισης σκηνής. Ας μετακινήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στο σωστό επίπεδο και ας διατηρήσουμε το έργο μας ωραίο και καθαρό. Αυτό για το οποίο πρέπει ακόμα να πείσουμε το πελάτη μας είναι η ποιότητα των υλικών που έχουμε επιλέξει. Μια ασφαλής επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιήσετε το εξαιρετικά βελτιστοποιημένο υλικό στη βιβλιοθήκη, όπου είναι δυνατόν. Μπορείτε να το αναζητήσετε χρησιμοποιώντας τη γραμμή αναζήτησης ή να περιηγηθείτε στις διάφορες κατηγορίες.
Επιλέξετε τη λειτουργία υλικού, κάντε κλικ στην επιφάνεια και θα εμφανιστεί το πρόγραμμα επεξεργασίας υλικού. Αναζητήστε το σύμβολο D για να επιλέξετε ένα υλικό που χρησιμοποιεί χάρτη μετατόπιση. Μόλις εκχωρήσετε ένα υλικό, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Ας πούμε ότι θέλουμε αυτό να είναι λίγο πιο σκούρο. Μπορούμε εύκολα να μειώσουμε την υφή και να αλλάξουμε το χρώμα σε μαύρο. Θέλουμε επίσης αυτός ο κήπος να φαίνεται πιο ρεαλιστικός και ένας πράσινος στίχος φαίνεται να ταιριάζει άψογα. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση του φυλώματος και να μετατρέψουμε αυτό το πλέγμα σε πράσινο τοίχο. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Και πράγματι, μπορεί να συμβεί μερικές φορές να μην μπορείτε απλά να βρείτε το τέλειο υλικό για αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Μην ανησυχείτε, εδώ μπορεί να σας σώσει το Lumion. Μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτα υλικά χρησιμοποιώντας τη ροή εργασίας TBR. Είναι τόσο απλό όσο η αντιστοίχηση χαρτών σε κάθε μία από τις υποδοχές. Και, στη συνέχεια, η προσαρμογή των ρυθμίσεών τους μέχρι να αποκτήσετε την τέλεια εμφάνιση. Το Lumion χρησιμοποιεί τη ροή εργασίας μεταλλικού PBR και μπορεί να προσθέσει έως και 8 ανάγλυφα για μία μόνο επιφάνεια. Αυτό θα δημιουργήσει πολύ ρεαλιστικά αντικείμενα. Εδώ, αρκεί να τοποθετήσουμε τα ανάγλυφα στη σωστή επιφάνεια. Έχουμε ένα ξεχωριστό αναλυτικό σεμινάριο που καλύπτει τέτοια θέματα, αρκεί να το αναζητήσετε στο κανάλι της ErgoCAD στο YouTube. Εντάξει, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στη σκηνή μας. Περιεχόμενο, τσεκ. Υλικά, τσεκ. Γωνίες, τσεκ. Όλα έτοιμα. Εντάξει, ήρθε η ώρα να προετοιμαστούμε για την τελική απόδοση και έτσι θα μεταβούμε στην περιοχή εφέ στη λειτουργία ταινία. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό τρίκ. Θα φορτώσουμε το εφέ FX που δημιουργήσαμε σε άλλο σεμινάριο και φαινόταν καλό. Και θα μας σώσει από το να χρειαστεί να ξαναχτίσουμε τα εφέ από την αρχή. Ας κάνουμε λοιπόν κλικ στο μενού FX, φορτώνουμε τη λίστα εφέ και επιλέγουμε το σωστό αρχείο. Τώρα πρέπει απλώς να κάνουμε μερικές γρήγορες προσαρμογές. Πρώτα απ' όλα θα μπούμε στο εφέ αντανάκλασης. Θα ενεργοποιήσουμε το Speed Ray και θα προσθέσουμε μερικά επίπεδα αντανάκλασης. Τώρα θέλουμε το κτίριο να παραμείνει το επίκεντρο για το στιγμιότυπο. Οπότε θα προσθέσουμε ένα εφέ βάθους πεδίου στο φόντο. Και θα προσαρμόσουμε χειροκίνητα αυτό το εφέ έως ότου είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι με αυτό. Στη συνέχεια θα αντιγράψουμε και θα επικολλήσουμε αυτή τη λίστα εφέ και στην επόμενη λήψη μας. Απλώς χρειάζεται να αλλάξουμε την πραγματική μας κατεύθυνση στον ουρανό για να χωρέσουμε καλύτερα το φυσικό φως σε αυτή τη λήψη. Θα κάνουμε κλικ στην προεπισκόπηση και ναι, αυτό φαίνεται καλό. Τώρα είναι η στιγμή για να μεταβούμε στο close-up. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες περισσότερες προσαρμογές. Ας προσθέσουμε το εφέ του ήλιου πάνω από τους πραγματικούς ουρανούς, ώστε να έχουμε τον τέλειο έλεγχο των σκιών που θέλουμε να δούμε. Θα προσαρμόσουμε το εφέ σκιάς και θα το αλλάξουμε από κανονικό σε εξαιρετικά ευκρινές. Στη συνέχεια, θα αλλάξουμε τις ρυθμίσεις στο βάθος του πεδίου για να επικεντρωθούμε στην κύρια περιοχή μας. Τέλος, για μερικές ευκρινείς λεπτομέρειες, θα προσθέσουμε το εφέ με το οποίο τονίζουμε τις ακμές. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τέλος, ήρθε η ώρα να ζωντανέψουμε τον ήλιο και να δώσουμε την εντύπωση ενός time-lapse. Πράγματι, μία ομαλή κίνηση 5 δευτερολέπτων θα πρέπει να κάνει τη δουλειά. Θα προσθέσουμε ένα βασικό πλαίσιο στο σημείο εκκίνησης και ένα στο σημείο λήξης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη ώρα στη γραμμή χρόνου του κλιπ. Ας δούμε πώς φαίνεται στην αρχή και στο τέλος. Ναι, το αποτέλεσμα είναι υπέροχο. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το rendering. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξουμε την ανάλυση 1080p με 4 αστέρια. Ας κάνουμε με render όλη τη ταινία και ας δούμε το αποτέλεσμα. Μόλις με 10 λεπτά εργασίας και περίπου άλλα τόσα για rendering, έχουμε ένα φανταστικό αποτέλεσμα, δεν νομίζετε? Εξαιρετική δουλειά! Όπως πάντα, λίγη επιπλέον φροντίδα και προσοχή μπορεί να μας πάει πολύ μακριά. Λίγο περισσότερο χρόνος και ένα ελαφρώς διαφορετικό εφέ FX και μπορούμε να μετατρέψουμε τα renders μας από κάτι τέτοιο σε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Και εδώ είναι μερικά άλλα παραδείγματα εξωτερικών σκηνών που έχουν δημιουργηθεί με το Lumion. Ας δούμε τι μπορείτε να επιτύχετε. Με προσπάθεια θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα κάθε φορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της ErgoCAD στο YouTube για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα tutorials.